Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών μεταξύ των συνδικαλιστών συνοριοφυλάκων του νομού Εύρου. Η διαδικασία που έλαβε χώρα διαδικτυακά διεξήχθη ομαλά χάρη στη σωστή διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την συντριπτική πλειοψηφία των συνοριακών φυλάκων να συμμετέχουν. Χτες τελειώσαμε τις εκλογές μας. Καθολική συμμετοχή από όλους τους συναδέλφους. Πρωτόγνωρη διαδικασία ήταν που μας ανησυχούσε αυτή η διαδικασία, καθώς πανελλαδικά είμαστε, θα έλεγα, από τις πρώτες ενώσεις που κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ψηφιακά εκλογές. Το ξαναλέω, μας ανησυχούσε η δικασία αν θα μπορέσουμε να έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Η συμμετοχή των συναδέλφων, θα έλεγα ότι πέρα από την καθολική, ήταν συγκινητική, ήταν τιμητική. Πάνω από 95% τίμησαν τους υποψήφιους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ελεκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους. Τους ευχαριστούμε από καρδιά τους συναδέλφους μας, πραγματικά τους ευχαριστούμε από καρδιά και θα συνεχίσουμε. Σήμερα έχουμε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πιστεύω να συνεχίσουμε δυναμικά και αποφασιστικά για ό,τι καλύτερο για τους συναδέλφους μας. Για άλλη μια χρονιά, ο Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο Δημήτρης Δερβεντλής, ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Ένωσης. Πέραν των ήδη γνωστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, φέτος θα λάβουν το βάπτισμα του πυρός και τρεις νέοι συνάδελφοί τους. Πολύ μεγάλη τιμή και αναγνώριση για το πρόσωπό μου, αλλά πάνω πάρα πολύ τιμή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά συγκινήθηκα, η αποδοχή που είχα από τους συναδέλφους ήταν τεράστια. Ήμουνα ο πρώτος στους ψήφους, ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι όπως ο γραμματέας της Ένωσής μας που δώσαμε τις τελευταίες μέρες τιτάνιο αγώνα για να διοργανώσουμε αυτές τις ψηφιακές εκλογές, ο Δημήτρης Δερβεντλής και τα άλλα τα παιδιά που σήμερα θα έχουμε, όπως σας είπα, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί με τους νέους συναδέλφους που θέλαμε και πραγματικά προς τιμή τους και οι νέοι συνάδελφοι μπήκαν στα ψηφοδέλτια. Πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρχει συνέχεια στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης, στην συνέχεια στην Ένωση Συνοριακών Φυλάκων. Τιμή μας που συμμετέχουμε αυτό τους είπα, τιμή μας, είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή μας που συμμετέχουμε στην Ένωση αυτήν, από όλες τις θέσεις. Ένα από τα θετικά συνολικά για τον Εύρο Νέα είναι το γεγονός ότι πλέον θα εκπροσωπείται στην Πανελλήνια Ένωση από 22 αντιπροσώπους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο λόγος των ευρυτών συνοριοφυλάκων θα ακούγεται πιο δυνατά και τα προβλήματα του νομού θα έχουν μια πιο δυναμική μεταχείριση στα μεγάλα τραπέζια. Θα εκπροσωπηθεί η πληθέστερη Ένωση Συνοριακών Φυλάκων. Αυτή τη στιγμή είμαστε η πληθέστερη με 22 αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Αυτό τι αλλάζει ουσιαστικά με τους 22 τους συνάδελφους που εκπροσωπούν? Δεν αλλάζει κάτι σημαντικά, απλά όπως είπα και πριν, στην Ομοσπονδία όταν έχουμε εκεί και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πιστεύω ότι με τους αντιπρόσωπους που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον Εύρο μας.